Σε ό,τι αφορά τώρα την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, η πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και η κακοδιαχείριση των διοικήσεων που διόριζαν απαξίωσε συστηματικά τη μεγαλύτερη αγροτική βιομηχανία της χώρας και την οδήγησε ουσιαστικά σε χρεοκοπία, αποφασίζοντας τελικά το συνολικό ξεπούλημα του ομίλου της βιομηχανίας ζάχαρης. Εμείς από την πρώτη στιγμή κάναμε τιτάνιο αγώνα να στηρίξουμε τη βιομηχανία ζάχαρης, η οποία, μάλιστα λόγω της διαδικασίας ειδικής εκαθάρισης του μεγαλύτερου μετόχου της εταιρείας, της Αγροτικής Τράπεζας, βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το ρόλο του μετόχου έχει αναλάβει η εκαθαρίστρια εταιρεία. Άνοιξαν όμως τα εργοστάσια της βιομηχανίας ζάχαρης και στο πλατή της Σημαθίας και στην Ορεστιάδα. Στηρίχθηκε οικονομικά και με τρόπο συμβατό με τους περιορισμούς της νομοθεσίας και τις κρατικές ενισχύσεις η εταιρεία. Οικονομικά σκάνδαλα με ανίσπρακτες οφειλές 50 εκατομμυρίων ευρώ και πάνω στάλθηκαν στις αρχές. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν στη δικαιοσύνη υποθέσεις κακουργηματικής δίωξης εναντίον στελεχών διοίκησης της Ευουζού. Ως προς τη φετινή χρονιά, ολοκληρώθηκε η καμπάνια στο εργοστάσιο στο πλατή Ημαθίας και είναι σε εξέλιξη στο εργοστάσιο της Ορεστιάδας. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να κρατηθεί ζωντανή η βιομηχανία ζάχαρης και να ενισχύσει τη λειτουργία της βιομηχανίας αυτής που αφορά ολόκληρη την περιοχή, αλλά εγώ θα έλεγα και ολόκληρη τη χώρα, διότι δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά και τους παραγωγούς, είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες στο χώρο τον αγροτικό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να την κρατήσουμε ζωντανή.